Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 6 κάλικες από 2 διαφορετικά όπλα περισυνέλεξαν οι αστυνομικοί στον τόπο της αιματηρής επίθεσης που σημειώθηκε σήμερα στις 11 στο Χαϊδάρι με στόχο έναν άνδρα που μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος στο Αττικό Νοσοκομείο. Οι δράστες χρησιμοποίησαν Καλάσνικοφ και πιστόλι των 9 χιλιοστών και είχαν στήσει ενέδρα στο θύμα τους, το οποίο οδηγούσε το γιο αυτοκίνητό του και δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Οι δύο ένοπλοι επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα, προσέγγισαν το αυτοκίνητο, όπου πυροβόλησαν τον οδηγό και στη συνέχεια ανέπτυξαν ταχύτητα και εξαφανίστηκαν. Ο τρόπος δράσης παραπέμπει σε μαφιόζικο χτύπημα. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στις πρόσφατες τοποθετήσεις Τούρκων αξιωματούχων, με τις οποίες απέδιδαν στην Ελλάδα έκνομες πρακτικές αντιμετώπισης των προσφύγων και μεταναστών. Με αφορμή όσα ακούστηκαν τις τελευταίες μέρες, πρέπει να πω ότι το ελληνικό λιμενικό έχει σώσει χιλιάδες ζωές στη θάλασσα επί χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι αυτοί που εργαλειοποίησαν το προσφυγικό, χρησιμοποιώντας τους κατατρεγμένους ως πιόνια για την επιδίωξη των δικών τους γεωπολιτικών στόχων, ας είναι πιο προσεκτικοί όταν αναφέρονται στην Ελλάδα. Στον αέρα αφήνει ο Ζόραν Ζάεφ την εφαρμογή μέρους της Συμφωνίας των Πρεσπών μετά από το όχι των Ευρωπαίων στην ενταξιακή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας. Σε συνέντευξή του στο Euronews, ο Ζάεφ επιχειρεί να ρίξει τον μπαλάκι για την εξέλιξη αυτή και στην Ελλάδα, την ώρα που διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι η δήλωσή του έρχεται ως μέσο πίεσης για την αναθεώρηση της στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την άποψη ότι οι αρχές παραμένουν δεσμευμένες ως προς την εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών, εξέφρασε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδια για τα διεθνή θέματα. 2 ημέρες μετά την επιδρομή που οδήγησε στο θάνατο του ηγέτη του ISIS, ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στο φως σχετικά με την επιχείρηση των Αμερικανικών δυνάμεων και το τι ακολούθησε. Ο Ντόναλντ Τραμπ γιορτάζει το Halloween υποδεχόμενος μασκαρεμένα παιδάκια στο Λευκό Οίκο για να τα κεράσει γλυκίσματα μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια. Ακόμα και σε αυτό το εορταστικό κλίμα όμως, οι ερωτήσεις σχετικά με το θάνατο του ηγέτη του ISIS δεν σταματούν. Λίγο αργότερα θα μιλήσει για το θέμα και στο ετήσιο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Αρχηγών Αστυνομίας. He was a sick and depraved man, and now he's dead. Αξιωματούχοι του Πενταγώνου επιβεβαίωσαν στο Reuters πως οι αμερικανικές δυνάμεις έριξαν τη σωρό του Αλ-Μπαγκδάντι στη θάλασσα, όπως ακριβώς είχαν κάνει και με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Έτσι, παραμένει άγνωστο το σημείο της ταφής και δεν μετατρέπεται σε τόπο λατρείας από τους οπαδούς του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μετά την επιδρομή, ένας άνδρας των Δημοκρατικών Συριακών Δυνάμεων κατάφερε να πάρει στα χέρια του το εσώρουχο του Αλ-Μπαγκδάντι, στο οποίο έγινε η εξέταση DNA, ώστε να επιβεβαιωθεί η ταυτότητά του. Ο Μοχάμεντ Αλ-Σατζέτ είναι πρώην μέλος του ISIS και κουνιάδος του Αλ-Μπαγκδάντι. Είναι όμως και εκείνος που βοήθησε τις Ιρακινές Δυνάμεις Ασφαλείας να φτάσουν στον εντοπισμό του, όταν τον συνέλαβαν πριν από 2 μήνες. Η μαρτυρία του συγκλονίζει. احنا بمخفي جوا القاع يعني نفق نفق جوا القاع طوله 8 مترات وعرضه تقريبا 6 الى 5 كانت بمكتبه كتب دينيه وقران يعني هل كنت تعتقد بانه لو كانت مداهمه وتم وجوده في ذلك اليوم اللي انت كنت معاه فيه راح كان يفجر نفسه مثل ما فعل نعم ما ينطي نفسه خلاص لان كان يعني من ينام حتى من ينام يقرب على الحزام حيل قريب علي. Και αυτός είναι ο ανώνυμος ήρωας της επιδρομής κατά του Αλ-Μπαγκδάντι, ο σκύλος που βοήθησε τους άνδρες των Αμερικανικών δυνάμεων να κυνηγήσουν τον ηγέτη του ISIS μέσα στα τούνελ. Αυτές οι εικόνες από ντρόν δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής από την επιδρομή των Αμερικανικών δυνάμεων. Είναι το χωριό Μπαρίσα, έξω από το Ιντλίμπ. Η εικόνα της επόμενης μέρας είναι ενδεικτική της μάχης που προηγήθηκε. Όλο το χωριό είναι ισοπεδωμένο από την επιδρομή των ελικοπτέρων του Αμερικανικού στρατού. Ο Άριος Πάγος αποφάσισε σήμερα να μην εκδοθεί στη χώρα της Ιρανή Σαραρέκ Χαντεμή. Η 37χρονη Ιρανή, μόλις άκουσε την ετοιμιγορία των αεροπαγητών, ξέσπασε σε λυγμούς. Οι αεροπαγήτες του ποινικού τμήματος έκριναν ότι δεν πρέπει να εκδοθεί στο Ιράν, αντίθετα με την απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Θράκης, που είχε αποφανθεί το αντίθετο. Παράλληλα, διατάχθηκε η αποφυλάκησή της. Ήδη η Ιρανή μητέρα έχει υποβάλει αίτημα να της χορηγηθεί άσυλο στη χώρα μας.
Σκηνικό καταστροφής αφήνει πίσω της η τεράστια πυρκαγιά στην Καλιφόρνια, που έχει καταστρέψει πάνω από 220.000 στρέμματα δάσους τα τελευταία 24 ώρα. Έκριθμη είναι η κατάσταση στη Χιλή, όπου τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ εκατοντάδες είναι και οι τραυματίες. Στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου είναι η Χιλή. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ξεχύνονται καθημερινά στους δρόμους ως μέσο αντίδραση στη φτώχεια, τις συνθήκες διαβίωσης και στην ακρίβεια που πλήττει κυρίως στις μεσαίες και κατώτερες τάξεις. Τουλάχιστον 20 είναι νεκροί μέχρι στιγμής, ενώ ο αριθμός των τραυματιών αγγίζει στους 300. Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει ένα όχημα της αστυνομίας να αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα και να χτυπά με δύναμη ένα διαδηλωτή να τον εκτοξεύει τουλάχιστον 50 μέτρα απόσταση μακριά. Σπίτια στις φλόγες. 220.000 στρέμματα δάσους κατεστραμμένα. 80.000 στήρια σε πύρινο κλοιό. Σχεδόν 300.000 κάτοικοι φεύγουν άρον-άρον από τις φλεγόμενες περιοχές στην Καλιφόρνια. Μέσα σε αυτούς που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους ήταν η οικογένεια του στάρ του NBA LeBron James, αλλά και αυτή του Άρον Σβατζενέγκερ, διάσημου ηθοποιού. Η πολιτεία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού εδώ και ένα μήνα. Η μεγάλη πυρκαγιά ξεκίνησε πριν από δύο μέρες από προάστιο βόρεια του Σαν Φρανσίσκο. Με ανέμους που ξεπερνούν τα 165 χιλιόμετρα την ώρα, οι φλόγες θέριαψαν. Οι εκτεταμένες πυρκαγιές προκάλεσαν διακοπές και στην ηλεκτροδότηση. Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,6 ρίχτερ σημειώθηκε στις Φιλιππίνες. Προκάλεσε ειδικές ζημιές με ένα σχολείο να έχει καταρρεύσει. Στο σχολείο φέρονται να υπάρχουν παιδιά τραυματισμένα και εγκλωβισμένα. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 6 νεκρούς, με τις αρχές να φοβούνται ότι ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο του Open στις 7 παρα 5 με τη Νίκη Λιμπεράκη. Καλό απόγευμα σε όλους.